ο συνταγματάρχης Ντάγκλας Μακγκρέγκο, τεοσύμβουλος του αρχηγού του Πενταγώνου, προβλέπει ζωφερά τα σενάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε περίπτωση άμεσης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα έχει το δικαίωμα να στείλει τον πυρηνικό υποβρύχιο στόλο της στον Ατλαντικό ωκεανό, ο οποίος είναι τρομερή δύναμη, ικανή να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούστε τι λέει. Αν αποφασίσουμε να πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία, το πιο ανόητο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να απειλήσουμε με πυρηνικό χτύπημα. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να γεμίσουν και τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό με τα υποβρυχιά τους, όπου θα μπορούσαν να λάβουν υποστήριξη από το κινέζικο ναυτικό. Όλα αυτά τα τονίζει σε συνέντευξή του στον Μισελ Σαββάζ. Επεξηγεί. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό στόλο, αφού τα περισσότερα αμερικανικά υποβρύχια βρίσκονται υπό επισκευή. Το American Naval War College αυτή τη στιγμή συμφωνεί με την πρόβλεψη του Μακγκρέγκο. Ο καθηγητής Μισελ Πέτερσον τόνισε την ανωτερότητα της Ρωσίας στον στόλο των υποβρυχίων σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες, γεγονός που την καθιστά την πιο σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ. Ακούστε και αυτό! Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον δημοσιογράφο Τζον Ρωσομάντο, ο οποίος σημειώνει ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ υποφέρει από οξία έλλειψη χρηματοδότησης και τα ίχνη σκουριά στα πολεμικά πλοία έχουν γίνει σύμβολο της παρακμής του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ λόγω δεκαετιών παραμέλησης. Με τη σειρά του τώρα, ο ανώτατος διοικητής του ρωσικού ναυτικού, ναύαρχος Νικολάι Ευμένοφ, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 23 το πυρηνικό υποβρύχιο Μπέλγοροντ με πυρηνικά μη επανδρομένα αεροσκάφη Poseidon, το οποίο το αμερικανικό περιοδικό Popular Mechanics περιέγραψε ως όπλα της μοίρας, υιοθετήθηκε από το πολεμικό ρωσικό ναυτικό. Υπάρχουν ξεχωριστά ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια για τα πυρηνικά υποβρύχια της Ρωσίας, τα πρώτα στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, στο κανάλι του ο συνταγματάρχης Ντάγκλας Μακγκρέγκορ και σε συνεντεύξεις που δίδει σε δημοσιογράφους, τονίζει ότι το Χάρκοβο και η Οδυσσός πλέον βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εξουσίας της Ρωσίας. Τις τελευταίες ημέρες τα τονίζει αυτά. Είναι πεπισμένος ότι δεν δύναται η Δύση γενικά να επιβληθεί και ότι στην Ουκρανία εξέλιψαν οι στρατιώτες. Και επιμένει ο συνταγματάρχης ότι βρισκόμεθα ένα στάδιο πρώτης χρήσεως πυρηνικών όπλων για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.